Κύριε Χριστάκη, την ξέρετε την απόφαση. Θα ήθελα λοιπόν να μου σχολιάσετε καταρχήν τι σημαίνει το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας σήμερα ακύρωσε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1934 για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο. Θέλω καταρχήν ένα δικό σας πρώτο σχόλιο. Είστε ο άνθρωπος που κατά εξοχήν γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα εκεί. Λοιπόν, η σημερινή απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας για την Αγία Σοφία δεν είναι έκπληξη. Από τη σκοπιά της νομολογίας, η απόφαση επαναλαμβάνει μια πρόσφατη αρνητική και αυτή δικαστική απόφαση του προηγούμενου Δεκεμβρίου, δηλαδή λίγους μήνες πριν, για τη μονή της χώρας, όπου με τα ίδια πραγματικά στοιχεία το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Άγκυρα είχε πάλι αποφασίσει την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος του 1945 για τη μονή της χώρας και την επαναφορά στην προηγούμενη λατρευτική χρήση, δηλαδή ως στέμενος της μονής της χώρας. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι από άποψη νομική η σημερινή, ξαναλέω, αρνητική απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εκπλήσει. Δεν εκπλήσει όμως και από άποψη πραγματολογική, μεθολογική, της μεθοδολογίας της τουρκικής κυβέρνησης. Γιατί το 2007 η Αγία Σοφία της Βυζής, στην Ανατολική Θράκη, είχε μετατραπεί πάλι από μουσείο σε τέμενος. Η Αγία Σοφία της Νίκαιας το 2011 από μουσείο σε τέμενος. Και η Αγία Σοφία της Τραπεζούντας το 2013 από μουσείο σε τέμενος. Δεν εκπλήσει τέλος, γιατί εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε ή τον πρόεδρο Ερντογάν να προσεύχεται μέσα στην Αγία Σοφία, βλέπουμε το Μοεζίνι να απευθύνει το κάλεσμά του από τους τέσσερις μιναρέδες, βλέπουμε να έχει τοποθετηθεί η Μάμης από το 2016 στην Αγία Σοφία. Τι συμβαίνει λοιπόν αφού δεν μας εκπλήσει? Συμβαίνει ότι με τη σημερινή απόφαση κορυφώνεται ο εξισλαμισμός, το πρόγραμμα εξισλαμισμού, ο σχεδιασμός εξισλαμισμού της Τουρκίας από τον πρόεδρο Ερντογάν. Δυστυχώς θύμα αυτού του εξισλαμισμού δεν είναι απλώς ο Κεμάλ και τα διατάγματά του, είναι η ίδια η θρησκευτική ανοχή. Με τη σημερινή απόφαση τίθεται τέρμα σε οποιαδήποτε επίφαση θρησκευτικής ανοχής στην Τουρκία. Είναι επιθετική θρησκευτική κίνηση μυσαλλοδοξίας η σημερινή απόφαση Ερντογάν. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει για το μέλλον από εδώ και πέρα, κύριε Χριστάκη? Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα μπορούν να τελούνται κανονικά, σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, ξελέω κανονικά, ή όλες οι θρησκευτικές τελετές του Ισλάμ στην Αγία Σοφία. Τώρα, αν θα τελούνται καθημερινά, αν θα τελούνται εβδομαδιαία, τέτοια είναι στο προγραμματισμό. Μάλιστα. Πάντως, τυπικό νομικό εμπόδιο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητά, εσείς δηλαδή δεν περιμένετε κάτι άλλο να αλλάξει από τη στιγμή που έχουμε και το διάγγελμα του Προέδρου, του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, αλλά και την υπογραφή του διατάγματος το απόγευμα. Έτσι κι αλλιώς έχει ήδη υπογράψει το διάταγμα. Από εδώ και πέρα πλέον ο δρόμος είναι χωρίς εμπόδια, μου λέτε κι εσείς, για τη μετατροπή. Εγώ σας λέω ότι ο δρόμος ήταν προδιαγεγραμμένος εδώ και πάρα χρόνια. Γι' αυτό σας ανέφερα αυτά τα παραδείγματα. Αλλά ήταν προδιαγεγραμμένος στο πλαίσιο του εξισλαμισμού της Τουρκίας που επιχειρεί τα 10 τελευταία χρόνια τουλάχιστον ο Ερντογάν. Θεωρείτε ότι αυτή η πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας και της τουρκικής, έτσι, τέλος πάντων, ηγεσίας, πολιτικής τα λέγαμε και στρατηγικής της Τουρκίας, είναι στα πλαίσια της εκβιαστικής πολιτικής που συνηθίζει η Τουρκία να ασκεί σε σχέση με τη χώρα μας και τον χριστιανισμό? Δεν εκτιμώ ότι αφορά τη χώρα μας, όσο και να μας τύγει εμάς αυτά. Ναι. Είναι μια κίνηση σε ένα καμβά κινήσεων της τελευταίας δεκαετίας που αφορά τον εξισλαμισμό της Τουρκίας. Ο εξισλαμισμός της Τουρκίας όμως ως τέτοιος πράγματι δημιουργεί επιθετικότητα με όλους τους γειτόνους και ιδιαίτερα με εμάς. Μάλιστα. Και μια άλλη ερώτηση θα ήθελα, κύριε καθηγητά. Υπάρχει κάτι που μπορεί να αναιρέσει όλη αυτή την ιστορία που βλέπουμε τώρα, αυτή την υπογραφή? Τι άλλο θα υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να την αλλάξει, την απόφαση αυτή και αυτή την του Υπουργείου? Εννοείται κάποια δικαστική οδός? Ναι, ναι. Επιφυλάσσομαι αυτό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες
θα έχουμε πιθανότατα νέα περί αυτού. Θα μπορούσε επίσης ο Τούρκος πρόεδρος να αποφασίσει ξαφνικά ότι εντάξει, μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας σήμερα να ακύρωσε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 34, αλλά μπορεί να είναι στη διακριτική του ευχέρεια να μην το δραστηριοποιήσει. Να μην, δηλαδή, αφού έβγαλε το προεδρικό διάταγμα την ίδια μέρα με προσωπικό του μήνυμα στο Twitter. Το είδαμε το σήμερα, μόλις πριν από λίγη ώρα το έβγαλε. Ακριβώς. Το καλωσόρισε ο ίδιος. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Άρα είναι... Τώρα, άμα θα κάνει μία φορά τη βδομάδα τις προσευχές ή θα τις κάνει μία φορά το μήνα, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία για μένα είναι ο συμβολισμός, είναι μία κίνηση θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας και εξισλαμισμού της Τουρκίας. Και τα δύο είναι μέσα σε αυτή την σημερινή απόφαση. Πάντως και πριν σας ευχαριστήσω, νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε πια ότι μια τέτοια απόφαση και μια τέτοια πλέον δραστηριότητα στην Αγία Σοφιά δυσκολεύει αρκετά και τις διπλωματικές σχέσεις και των δύο χωρών όμως, και της Ελλάδας και της Τουρκίας πια. Έτσι, ασχέτως αν δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Αγία Σοφιά. Δυσκολεύει όλες τις ευρωπαϊκές σχέσεις, γιατί η κεντρική, η δυτική Ευρώπη, η Ευρώπη στην οποία ανήκουμε και να το θυμόμαστε ότι ανήκουμε, δείχνει ανοχή, θρησκευτική ανοχή. Είναι θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού και του χριστιανικού πολιτισμού. Αυτό το δυσκολεύει πολύ αυτή η επιθετική κίνηση, η μυσαλλόδοξη κίνηση σήμερα του Ερντογάν. Αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, θα τα πούμε και πάλι τις επόμενες μέρες. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.